έχουν σχέση οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα στη χώρα με τις ασθένειες και τους εχθρούς των καλλιεργειών? Έχουν αυξηθεί δηλαδή οι ασθένειες στα φυτά? Πράγματι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που οι ασθένειες των φυτών βρίσκονται σε μια πάρα πολύ μεγάλη έξαρση. Θα έλεγα ασυνήθιστα μεγάλη έξαρση, και αυτό έχει να κάνει με το ότι η φετινή άνοιξη ήταν μια άνοιξη εξαιρετικά βροχερή. Από τον Απρίλιο και μετά, από τις αρχές Απρίλιο και μετά, έχουμε σχεδόν καθημερινές βροχοπτώσεις μικρής ή μεγάλης διάρκειας σε όλη σχεδόν τη χώρα, και θα πρέπει να πούμε εδώ ότι οι συχνές βροχοπτώσεις ή η αυξημένη σχετική υγρασία είναι ένας καθοριστικότερος, αν όχι ο καθοριστικότερος παράγοντας για την πρόκληση ασθενειών. Οπότε αναμφίβολα οι καιρικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν τους τελευταίους μήνες έχουν συντελέσει σε αυτή την τεράστια έξαρση, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχει οδηγήσει και σε απόλυτη καταστροφή κάποιων από τις καλλιέργειες. Μιλάμε για περιπτώσεις που αφορούν καλλιέργειες και θερμοκηπιακές και έξω στους αγρούς. Οι επιπτώσεις στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες υπάρχουν, αλλά είναι πολύ μικρότερες, καθώς τα θερμοκήπια, όπως ξέρετε, είναι ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Στην προκειμένη περίπτωση μιλούμε κυρίως για υπαίθριες καλλιέργειες, οι οποίες είναι αυτές που βρίσκονται άμεσα εκτεθειμένες στις περιβαλλοντικές συνθήκες, είτε για τις θερμοκρασίες μιλώντας, ή κυρίως για τις βροχοπτώσεις, που είναι το φαινόμενο το οποίο μας απασχολεί φέτος. Άρα οι ζημιές είναι πολύ πιο έντονες σε υπαίθριες καλλιέργειες. Μπορεί οι περιβαλλοντικές συνθήκες να επηρεάσουν και θερμοκηπιακές, αλλά φέτος και την περίοδο που διανύουμε συζητούμε για ζημιές οι οποίες συμβαίνουν κυρίως στις υπαίθριες καλλιέργειες, που βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι είναι και η συντριπτική πλειονότητα των καλλιεργειών. Έτσι. Στη χώρα μας έχουμε θερμοκήπια, προφανώς είναι σημαντικές για εμάς, αλλά δεν είναι οι κύριες καλλιέργειες, οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες, ακόμη και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. Μάλιστα. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ συνηθισμένος ο μπαχτσές του μέσου Έλληνα, ας πούμε, που έχουν κάποιοι ένα μποστάνι, ένα κομμάτι μικρό γης, προσπαθούν να καλλιεργήσουν το κάτι της. Αυτοί αναζητούν όλο και περισσότερο συμβουλές. Και βλέπουμε ότι πολλές φορές δεν απευθύνονται στους ειδικούς, απευθύνονται σε ένα κύκλο εμπειρικό κυρίως, προσπαθώντας να βρουν λύσεις για το τι πραγματικά μπορούν να κάνουν. Πετυχαίνει αυτό το εμπειρικό στην αντιμετώπιση ασθενειών και εντόμων? Η αλήθεια είναι πράγματι, είναι κάτι το οποίο με έχει προβληματίσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, καθώς συμμετέχω και παρακολουθώ διάφορες ομάδες, για παράδειγμα ομάδες στο Facebook καλλιεργητών διαφόρων φυτικών ειδών, περισσότερα εκ των οποίων είναι ερασιτέχνες, είναι αυτό ακριβώς που περιγράψατε, κάποιοι οποίοι έχουν ένα μποστάνι με κάποιες ντομάτες ή κάποιες πιπεριές ή κάποιο τέλος πάντων άλλο φυτικό είδος. Και αυτά τα οποία διαβάζω στις ομάδες αυτές είναι πραγματικά τραγικά. Βεβαίως δεν αναμένει κανείς από αυτούς τους ανθρώπους να γνωρίζουν ποια είναι τα προβλήματα, δεν είναι αυτή η δουλειά τους. Αλλά νομίζω ότι ακόμη και στην περίπτωση που η καλλιέργεια είναι καθαρά αεροτεχνική, όπως ο μπαξές που έχει μάνα μου στο χωριό ή ενδεχομένως η δική σας μάμα ή κάποιος φίλος, ο κοινωνικός σας περίγυρος, εν πάση περιπτώσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να απευθυνόμαστε στον ειδικό και να μην βασιζόμαστε σε αυτό το οποίο θα διαβάσουμε στο Facebook, θα διαβάσουμε κάνοντας μία έρευνα στην Google. Θα πρέπει πάντοτε να απευθυνόμαστε στον ειδικό. Γιατί πολλές φορές καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε και φάρμακα, γεωπονικά σκευάσματα, τα οποία χωρίς άδεια υποτίθεται δεν θα έπρεπε να τα χρησιμοποιούμε. Και υπάρχει αυτό και ένας... αυτό είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο. Η χρήση των γεωργικών φαρμάκων θα πρέπει να είναι απόλυτα ελεγμένη. Ούτως ή άλλως το νομικό πλαίσιο που διέπει αυτές τις διαδικασίες είναι εξαιρετικά αυστηρό. Και προφανώς κανείς από τους, ειδικά από τους ερασιτέχνες καλλιεργητές, αλλά το ίδιο ισχύει ίσως και πολύ περισσότερο για τους επαγγελματίες, δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα επειδή του τα πρότεινε ο γείτονας. Γνωρίζετε Ή όμως. επειδή άκουσε ή διάβασε ότι το HIPCZ φάρμακο μπορεί να είναι το κατάλληλο φάρμακο για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει. Αυτό σε καμία περίπτωση θα πρέπει αυτό, αν γίνεται, να γίνεται μόνο με κατόπιν σύστασης ειδικού γεωπόνου. Πάντως γνωρίζετε ότι στα γεωπονικά καταστήματα οποιοδήποτε μπορεί να πάει να αγοράσει σχεδόν οποιοδήποτε φάρμακο χωρίς να το ρωτήσουν αν γνωρίζει πώς ξέρει να το χρησιμοποιεί κτλ. Ναι, αυτό δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα στην χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια βήματα όπως η συνταγογράφηση των ιδιωτικών φαρμάκων, αλλά ναι, είναι αλήθεια ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν και γεωργικά φάρμακα στα χέρια ανθρώπων χωρίς να έχει ακολουθηθεί η θεσμοθετημένη διαδικασία. Τώρα, υπάρχει μια ολόκληρη παραφιλολογία σχετικά με το κατά πόσο έχουν γίνει ανθεκτικά τα έντομα οι εχθροί των φυτών, αλλά και οι διάφορες ασθένειες. Κατά πόσο έχουν γίνει ανθεκτικά στα φυτοφάρμακα ή στα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση τους. Έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτό? Έχουν γίνει όντως πιο ανθεκτικά? Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό δεν είναι καθόλου παραφιλολογία, είναι μια πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουμε δυστυχώς εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν είναι κάτι πρόσφατο το πρόβλημα της ανθεκτικότητας των φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών σε μυκητοκτόνα ή των εχθρών και των εντόμων σε εντομοκτόνα ή των ζυζανίων σε ζυζανοκτόνα. Είναι μια πραγματικότητα γνωστή στην επιστημονική κοινότητα εδώ και τουλάχιστον 30-40 χρόνια. Τα προβλήματα δυστυχώς οξύνονται χρόνο με το χρόνο και σε αυτό συντελούν διάφοροι παράγοντες, όπως το ότι υπάρχει ένα σαφής περιορισμός στις διαθέσιμες δραστικές ουσίες με διαφορετικούς τρόπους δράσης, πράγμα το οποίο δεν επιτρέπει την εφαρμογή εναλλαγών μεταξύ διαφορετικών δραστικών ουσιών. Έχει να κάνει με την τακτική, θα το πω και αυτό, πολλών γεωπόνων οι οποίοι αν έχουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια τους, ένα αποτελεσματικό γεωργικό φάρμακο, το συνιστούν συνεχώς για εφαρμογή χωρίς να λαμβάνουν πρόνοια για μέτρα διαχείρισης της ανθεκτικότητας. Και είναι πράγματι το πρόβλημα αυτό διαδεδομένο παγκοσμίως, αλλά δυστυχώς διαδεδομένο και στη χώρα μας. Συντείνεις αυτό το ότι από παλιά, κυρίως παλιά, υπήρχε μια νοοτροπία να βάλω και λίγο παραπάνω, να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου, να πιάσει καλύτερα στο χωράφι. Δηλαδή η υπερκατανάλωση που γινόταν από ανθρώπους που δεν γνώριζαν τις παρενέργειες έπαιξε ρόλο σε αυτό? Σε αυτό σίγουρα συνετέλεσε και ο παράγοντας που είπατε, το ότι σε πολλούς παραγωγούς υπήρχε η αντίληψη του «δεν βαριέσαι, σας βάλω και λίγη παραπάνω δόση, να είμαι πιο σίγουρος». Αυτό λοιπόν είναι ένας παράγοντας ο οποίος συνετέλεσε στο πρόβλημα, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι ο καθοριστικός. Ο καθοριστικός παράγοντας δεν είναι τόσο η δόση εφαρμογής των μυκητοκτώνων, όσο των γεωργικών φαρμάκων, όσο ο μεγάλος αριθμός ψεκασμών που κάνουμε. Το πρόβλημα της ανθεκτικότητας προκύπτει κυρίως και πρωτίστως από τον μεγάλο αριθμό εφαρμογών που γίνονται, πολλές φορές και αχρίαστων εφαρμογών, με τις ίδιες και τις ίδιες και τις ίδιες δραστικές ουσίες. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει και με τα αντιβιωτικά στους ανθρώπους. Ακριβώς. Είναι το ίδιο ακριβώς φαινόμενο. Είναι ακριβώς οι ίδιοι μηχανισμοί, αυτοί οι οποίοι μας απασχολούν στην ιατρική με το πρόβλημα της ανάπτυξης ανθεκτικότητας διαφόρων βακτηρίων σε αντιβιωτικά, με το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στη σύγχρονη γεωργία με την ανθεκτικότητα μυκήτων ή εντόμων σε μυκητοκτώνα ή εντομοκτώνα. Κύριε καθηγητά, όσον αφορά τη βιολογική καταπολέμηση ασθενειών, τις βιολογικές καλλιέργειες, εκεί υπάρχει προκοπή, υπάρχει μέλλον ή θα δυσκολευτούν πάρα πολύ οι καλλιεργητές που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία λόγω και της ανθεκτικότητας των εχθρών των καλλιεργειών? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο, στο οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση. Είναι δεδομένο ότι η τάση είναι για περιορισμό της χρήσης των χημικών ουσιών.
η τάση είναι να υιοθετούμε και πολλές νέες μεθοδολογίες, μεταξύ των οποίων και η βιολογική καταπολέμηση στην οποία αναφερθήκατε. Είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή οι λύσεις που έχουμε στα χέρια μας δεν είναι τόσο αποτελεσματικές, ενώ οι βιολογικές λύσεις δεν έχουν σε καμία περίπτωση την αποτελεσματικότητα που έχουν τα συμβατικά χημικά. Δεδομένου όμως ότι η κοινωνία όλο ένα και πιο έντονα πιέζει για μείωση της χρήσης των χημικών, είμαι βέβαιος ότι η έρευνα η οποία εμφατικά και εντατικά γίνεται τα τελευταία χρόνια, πολύ σύντομα θα δώσει και πιο αξιόπιστες λύσεις, οι οποίες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία των περιβαλλοντικά φιλικότερων μεθόδων, όπως η βιολογική καταπολέμηση, και θα κερδίσουν ένα όλο ένα και μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, αλλά κυρίως στην εμπιστοσύνη των ίδιων των παραγωγών και των καταναλωτών. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι καλλιεργούμε μόνο βιολογικά και έχουμε λύσει τα θέματα μας, σε καμία περίπτωση. Όμως είναι βέβαιο ότι σε ένα όχι πολύ μακρινό χρονικό διάστημα θα έχουμε στα χέρια μας εργαλεία τα οποία θα μας βοηθούν να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Εργαλεία που μέχρι τώρα δεν τα ξέραμε ή τα χρησιμοποιούσαμε διαφορετικά? Γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε ένα θιάφισμα και μια γαλαζόπετρα, ας πούμε, που ακόμα και σήμερα κυριαρχεί στις βιολογικές καλλιέργειες ή στους ανθρώπους που δεν θέλουν να χρησιμοποιούν πολλά χημικά, και πολλοί τα καταφέρουν μέχρι σήμερα. Αν ο στόχος είναι να έχουμε μια μικρό επίπεδο παραγωγής στον παξέ μας, ναι, τα καταφέρνουμε. Ωραία. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ένας παραγωγός μήλου ή ένας αμπελουργός μπορεί μόνο με το θιάφισμα ή μόνο με τη γαλαζόπετρα να αντιμετωπίσει το ίδιο ή να αντιμετωπίσει τον περονόσπορο. Έχει ανάγκη και από άλλα γεωργικά φάρμακα αρκετά πιο ισχυρά. Όμως, αυτή τη στιγμή θα επαναλάβω αυτό που ανέφερα και νωρίτερα. Δεδομένου ότι η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να περιοριστεί κατά 50% η χρήση των γεωργικών φαρμάκων, υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια για ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών, για αξιολόγηση και αξιοποίηση νέων προϊόντων, τα οποία έρχονται ή θα έρθουν στην αγορά τα επόμενα χρόνια, τα οποία μπορεί να μην είναι στενά βιολογικά, δεν είναι όμως συμβατικά χημικά και είναι πολύ πολύ χαμηλότερο κινδύνο για την υγεία των καταναλωτών. Μάλιστα. Και βλέπουμε και ότι υπάρχουν και περιπτώσεις, ας πούμε, ρήπανσης του υπεδάφους του νερού σε ολόκληρες περιοχές, που υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι προφανώς. Η χρήση των γεωργικών φαρμάκων, να διευκρινίσω εδώ όμως, η χρήση των γεωργικών φαρμάκων, όταν αυτή δεν γίνεται με βάση το προβλεπόμενο πλαίσιο, ενέχει πολλαπλούς κινδύνους και για την υγεία των καταναλωτών και για την υγεία των χρηστών και φυσικά για το περιβάλλον ευρύτερα. Αλλά, επαναλαμβάνω, πρωτίστως όταν αυτή δεν γίνεται με βάση τους κανονισμούς που διέπουν τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Μάλιστα. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά. Ξεκινήσαμε με τις κλιματικές συνθήκες. Πιστεύετε ότι η κλιματική αλλαγή θα επηρεάζει όλο και πιο αρνητικά τις καλλιέργειες στη χώρα μας? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα, δεν απασχολεί μόνο την γεωπονική ερευνητική κοινότητα της χώρας. Οι απαντήσεις δεν είναι μόνο σήμαντες. Σίγουρα βρισκόμαστε μέσω μιας περίοδου όπου το κλίμα φαίνεται να διαφοροποιείται. Αυτό συνδέεται με περισσότερα ή εντονότερα ή πιο βία καιρικά φαινόμενα, όπως βροχοπτώσεις, καύσονες, κάποιες φορές και αντίστροφα παγετή. Αυτά όλα προφανώς επηρεάζουν την ανάπτυξη αστυνομών αλλά και την ίδια την βιωσιμότητα κάποιων καλλιεργειών. Θα έλεγα όμως όχι μόνο σήματα, μπορεί, εννοώ ότι μπορεί κάποιες αλλαγές να ευνοούν την ανάπτυξη κάποιων καλλιεργειών σε μία περιοχή, άρα να έχουμε νέες καλλιέργειες σε μία περιοχή. Μπορεί οι αλλαγές να οδηγούν σε αδυναμία πια αποτελεσματικής καλλιέργειας άλλων φυτικών.
ανθρωπίνων ειδών. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν μπορούμε μονοσήμαντα να πούμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι κάτι κακό ή κάτι καλό. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχει για κάποιες καλλιέργειες αρνητικές επιπτώσεις σε κάποιες περιοχές, αλλά και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να έχει ακόμη και θετικές επιπτώσεις. Έχουμε εξαιρετικά παραδείγματα. Αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι να παρακολουθούμε αυτές τις αλλαγές, να μελετούμε τις ανάγκες των φυτών και τον τρόπο προσαρμογής των φυτών, ούτως ώστε κάθε φορά να είμαστε ένα βήμα μπροστά. Πάνω σε αυτό που λέγατε νωρίτερα για την προσαρμογή στα νέα κλιματικά δεδομένα, έχουμε το εξαιρετικό παράδειγμα πάρα πολλών καλλιεργειών εξωτικών φρούτων σε πολλές περιοχές της χώρας, που βλέπουμε ότι βγαίνει παραγωγή. Ναι, αυτό σχετίζεται άμεσα με αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα, ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής μπορεί κάποιες περιοχές να χάνουν κάποιες καλλιέργειες, αλλά κάποιες άλλες περιοχές, πολλές φορές και οι ίδιες περιοχές, να κερδίζουν κάποιες καλλιέργειες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Πράγματι, ειδικά στην Νότια Ελλάδα, βλέπουμε ότι ολοένα και πιο συχνά γίνονται απόπειρες εγκατάστασης κάποιων νέων για τη χώρα μας καλλιεργειών, οι οποίες παλιότερα τις ξέραμε ως καλλιέργειες υποτροπικών χωρών. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ακόμη δεν γνωρίζουμε κατά πόσον θα προσαρμοστούν καλά και θα είναι οικονομικά βιώσιμες αυτές τις καλλιέργειες, αλλά είναι σίγουρο ότι σήμερα, λόγω της ακριβώς αυτής της αλλαγής στο κλίμα, μπορούμε να δοκιμάσουμε κάτι το οποίο πριν από κάποιες λίγες δεκαετίες δεν θα μπορούσαμε καν να διανοηθούμε. Ωραία. Κύριε Καραγλανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.